Χρήστου. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις σας, όμως επιμένω σε εκείνο το σημείο, ότι θα μπορούσε να μην φτάσουμε ενώπιον δικαστήρι. Γιατί το σύστημα, λέμε και μας λέτε και εσείς, έχει επίπεδα άμυνας. Ξεκινάμε από τον παραπονούμε. Πήγε, έκανε αυτή την καταγγελία. Μπορούσε ή όχι να ζητήσει τη μη δίωξη αυτής της γυναίκας, απλά να πάει η αστυνομία και με την παρουσία της και μόνο να στείλει το μήνυμα. Σας ρωτάμε εσάς να μας πείτε και να πάμε στο κάθε επίπεδο ξεχωριστά. Μάλιστα. Στις ποινικές δίωξεις και κατά τη διερεύνηση της κάθε υπόθεσης υπησέρχεται το στοιχείο του δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να διωχθεί κάποιος ώστε τελικώς να υπάρξουν μηνύματα και για τον ίδιο, αλλά και για την υπόλοιπη κοινή γνώμη και από τους υπόλοιπους συμπολίτες του. Θα μπορούσε να πει πράγματι ο παραπονούμενος ότι κάντε μια παρατήρηση και ας μην. Δυστυχώς, όπως είναι σήμερα το δικαιϊκό μας σύστημα και το ανακριτικό στάδιο, ακόμα σε τέτοιου είδους υποθέσεις, κλοπών, διαρρήξεων και ούτω καθεξής, τελικώς οδηγούνται στα δικαστήρια. Εγώ θα έλεγα ότι τέτοιου είδους που θα πρέπει να σταθμιστεί λίγο ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και τι έχει πράξει πράγματι αυτός ο άνθρωπος και κάτω από ποιες συνθήκες, δηλαδή μπει καθαρά ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, θα μπορούσε να σταματάει εκεί πέρα. Αυτό δεν γίνεται όμως. Και μπαίνει μέσα και το ατομικό στοιχείο. Τι κάνει ο καθένας εξημών. Δηλαδή, σε μια άλλη περίπτωση, για παράδειγμα, που το ακούσαμε αυτό, ο άνθρωπος από τον οποίο κλάπηκαν κάποια πράγματα πήγε, βρήκε αυτόν τον άνθρωπο και του έδωσε πράγματα. Μάλιστα. Και έτσι μπαίνει άλλο ζήτημα. Δηλαδή, βλέπουμε την ευθύνη του καθενός. Δεν είναι μόνο θέμα νομικής διαδικασίας ή αστυνομικής διερεύνησης. Βλέπουμε την έμπραχτη μεταμέλεια του άνθρωπου. Ξέρετε, χρησιμοποιούμε ως δικηγόροι υπεράσπισης, χρησιμοποιούμε στην υπεράσπισή μας κατά τον μετριασμό μιας ποινής τη μεταμέλεια ενός ανθρώπου και αν πράγματι ήταν έμπραχτη αυτή, που είναι σημαντικό. Δηλαδή, τον αποζημιώσεις τον παραπονούμενο με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείς να τον αποζημιώσεις, είτε εν μέρη είτε εν όλο. Εάν πράγματι τελικώς αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός και πραγματικά κάποιος ζητήσει συγγνώμη, ταπεινωθεί δηλαδή, πραγματικά ταπεινωθεί για αυτό που έχει πράξει, εγώ θεωρώ ότι εκεί πέρα έχει πετύχει η δικαιοσύνη. Παρά να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, τελικώς να μην ζητάμε ούτε συγγνώμη, ούτε τελικά να αποζημιώνεται ο καθένας, εάν και εφόσον μπορούμε και στο μέγεθος που μπορεί ο κάθε θήτης να μπορέσει να αποζημιώσει, και τελικώς να τίθεται μια ποινή. Τι έχω πετύχει εδώ πέρα ως δικαιοσύνη? Και δεν είναι θέμα, εγώ δεν τα βάζω με τους δικαστές είτε με τα δικαστήρια. Εγώ λέω ότι η δικαιοσύνη ως ουσία, ως εξουσία, ως κάτι υπερέχον μέσα σε αυτή την κυπριακή πραγματικότητα, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο και πιο ποιοτικό χαρακτήρα ως προς το ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. Άρα, για να κλείσουμε, να δούμε τώρα ποιες είναι οι επιλογές και του δικαστηρίου που δικάζει αυτή την υπόθεση. Βεβαίως. Όπως μας είπατε, μπορεί να επιβάλλει ποινή, μπορεί να επιβάλλει ποινή με αναστολή, και η αναστολή να είναι το χρηματικό πρόστιμο αυτής της υπόθεσης, για παράδειγμα. Ποινή φυλάκισης, να σας το... Ναι. Λοιπόν, ποινή φυλάκισης, κάποια ποινή φυλάκισης, η οποία μπορεί να ανασταλεί με βάση κάποιες περιστάσεις που έχουν τεθεί από την ομολογία, που μπορεί να ανασταλεί ποινή αυτή, μάλιστα. Δηλαδή δεν θα είναι άμεση ποινή φυλάκισης. Μπορεί να είναι χρηματική ποινή. Και μπορεί να είναι η αξία των κλοπημαίων, ας το χαρακτηρίζουμε. Δεν θα είναι η αξία. Δεν θα είναι. Θα είναι χρηματική ποινή η οποία πηγάζει πάλι από την νομοθεσία και ίσως εκδοθεί διάταγμα εφόσον το ζητήσει κιόλας ο θήτης, για να μπορέσει να αποζημιώσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Άρα το ένα είναι αυτό, ή μπορεί και να μην επιβάλλει καμία ποινή. Μπορεί να επιβάλλει ουσιαστικά. Δεν μπορεί να μην επιβάλλει τίποτα όταν έχουμε ενοχή δράστη, μάλιστα, δηλαδή με την παραδοχή του, αλλά θα πρέπει, μπορεί να πει ότι είναι τέτοια υπόθεση που μπορεί να υπογράψει μία εγγύηση ο θήτης ότι θα τηρεί τους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για τόσο χρονικό διάστημα, μάλιστα, το οποίο θα το δει το δικαστήριο. Κύριε Χρήστου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας για ένα πολύ λεπτό και ιδιαίτερο θέμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι,